Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Πες το φεγγάρι και πιες απ' το φως του δυο κύματα. Οι ζωές μας νησιά όλο αλλάζουνε σχήματα. Άσπρα μπαλόνια μοιάζουν τα χρόνια σε ένα σπασμένο ουρανό. Πού να σε ψάξω, πώς να πετάξω με ένα φτερό μου κλειστό. Άσπρα μπαλόνια, χάρτινα χρόνια, σύννεφα μοιάζουν παλιά με μια θάλασσα αγκαλιά. Δεν το πιστεύω, με εγκλείς. Εντάξει, έρχομαι ζαμέ, έρχομαι τώρα. Μπράβο, Παύλο μου, συγχαρητήρια! Εγρουσούσεψες το μωρό. Λεχόνα γυναίκα ταράξεστη. Τι έγινε, τι έπαθε το μωρό? Τέρμα, δεν υπάρχει έτσι πράγμα. Εσύ να καταφέρεις να πιάσεις λεφτά και μάλιστα cash που τον Λευτεριάδη έχεις πλάζο, εξυπνάδα. Έγινεται, ας φιλήσω. Για λέγει τώρα, εσύ γιατί σου την ζητά? Μ' έχει τσαντήσει αυτή μικρή, η Έλλη. Πλάκα έχει να τσίπησες μαζί της σοβαρά, Να τσίπησω εγώ με ένα κοριτσάκι. Δεν πας καλά. Πέ μου, πώς ανάδωσες της Μανούλας, διότι έβαλα τσοκολένο σου. Όσα λεφτά θέλεις, μάμα μου. Για μένα παίζει ρόλο το στοίχημα που έβαλα με τον εαυτό μου. Τούτο με νοιάζει μόνο. Δεν μοιάζει τη Ελένη. Ούτε και του πιλότου. Πέ μου, έχεις πάνω σου και μια φωτογραφία εκείνου του Αντρέα. Όχι, βέβαια. Παθαίνω στα βόθα δηλαδή. Βγάλε. Βγάλε και φέρνουμε να τη δω. Χριστίνα, είσαι απαράδεκτη, ξέρεις το. Οι κόρες σου είναι πιο σοβαρές που σένα. Μάθετε κάτι? Φοβούμαι ότι είναι κάτι πιο σοβαρό και κρύφηκε μας. Τι έγινε, είδες τι? Μ' άφησαν να τη δω. Ξέρουμε που είναι χωμένος αυτός? Όχι ακριβώς. Ναρκωτικά, όπλα, όλα παίζουν. Αν είναι ανακατεμένος με ναρκωτικά, θα πρέπει να γίνεις dealer για να έχουμε τραντακτές αποδείξεις. Είσαι διατεθειμένη να κολυμπήσεις τα βαθιά? Με τόσα που μου έταξες. Καλά πλάκα κάνεις και στην κόλαση πάω. Ωραία. Τότε προχωράμε. Βλέπω την ώρα να τον καταστρέψω ολοκληρωτικά τον αλήτη. Άιζε με ρε Παύλο. Έρχεται μου να χτυπώ τη κελέ μου πας στον τοίχο. Φαντάζομαι τους που πιάσπιθεν τώρα τι στιγμές ζουν οι θκιό τους. Τελικά τούτη είναι η εξέλιξη του ζευγαριού. Είσαι δίκαιο η Ελένα που με ζήτουσε να κάνουμε μωρό. Τράβουν τα νόημα τώρα εσύ να τα σκέφτεσαι τούτα. Γιατί? Εγώ παραδέχομαι τα λάθη μου, Αθηνά. Υπήρξα επιπόλαιος. Εζητούσα της να είμαστε μαζί. Να είμαστε μαζί σαν κόμενοι. Να ταξιδεύκουμε. Να είμαστε ελεύθεροι από υποχρεώσεις. Είμαστε εντελώς αδέσμευτοι και εκείνη ήθελε να είμαστε πιο ενωμένοι, να γίνουμε οικογένεια. Φεύγω. Sorry, αλλά είναι χορνητόπια. Να τηλεφωνηθούμε, σίγουρα. Εννοείται, παιδί μου. Εξήγασε να σου πω. Ξέρεις ποιαν είδα τις προάλλες στη Θεσσαλονίκη? Δεν θα το πιστέψεις. Κι άρε! Τη ξαδέρφη στην Ευγενία με τον άντρα του και μωρό. Είδες? Πάντα τους είδες. Την περασμένη εβδομάδα, ρε. Είσαι σίγουρα ότι είδες μαζί μου στο μωρό? Ναι, ναι, ναι. Αντριάννα, πού είναι το παιδί εδώ? Μπορεί. Μπορεί. Εγίνεται. 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 Αντριάννα. Αντριάννα, τι έπαθες? Γιατί έμεινες όπως το έβαλα? Είσαι σίγουρη? Είδες το μωρό? Είδες τον Άρη? Λες στον ανιψιό μου? Ναι, λάλος. Στη Θεσσαλονίκη που ήμουν, επήγαινα μαζί με την παρέα μου σε μια ψαροταβέρνα στη Μηχανιώνα. Την ώρα που επήγαινα εγώ, έφυγαινα τζίνι και μπαίναμε στα αυτοκίνητα. Με φώναξα τους, αλλά με άκουσαν. Δηλαδή, τζίνι εσύ είδα. Εν μίλησετε. Όχι, Αντριάννα. Αντριάννα, τι έπαθες? Τσακωθήκετε να έχετε επικοινωνία? Όχι. Όχι. Απλά φάνηκε μου περίεργο που είδα στον Άρη. Έκαμε εγχείρηση το τυφλό του την περασμένη εβδομάδα. Και έκανε μου εντύπωση που τον είδες. Πρέπει να φύγω. Πρέπει να πάω στη μάμα μου. Πρέπει να πάω στη μάμα μου. Ώστε ήσασταν δημοσιογράφος στο Λονδίνο, δεν το ήξερα. Ενδιαφέρον επάγγελμα. Και πολλά φιλόδοξος, μάλιστα. Αλλά σου πω κάτι, Αντρέα μου, μεγαλώνοντας ανακάλυψε ότι έτσι η καριέρα καλή και η δόξα καλή. Αλλά η ισορροπία στη ζωή έρχεται άμα σε καλύπτει και η προσωπική ζωή, η οικογένεια. Μα εσείς δεν την εστερήθηκατε. Γιατί παραπονιάστε? Όχι. Πήρα καλή γυναίκα, έκανα καλό γάμο, να περάσει ωραία χρόνια. Έκανα και δυο κόρες. Ο έρωτας, Ανδρέα μου. Ο έρωτας εντζήνος που μας διαφτερά. Κι άμα χαθήγε μου, τελειώνουν τα πάντα. Όλες οι μέρες είναι το ίδιο. Μουντές, πώς να σου το πω. Καμένος, α. Έζησετε κάτι μεγάλο που ένα ολοκληρώθηκε. Πολλά μεγάλο. Τεράστιο. Για 3 ζωές. Να ως παντώ. Άντε, ας μην αρκέψουμε τον θέμα, γιατί να με πιάει η θλίψη μου και να με τσιμήθω απόψε. Λοιπόν, μπορώ να σε αφήσω. Αρκετή περίμανση σου έκαμα και ευχαριστώ σου για τις φωτογραφίες. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Γιώργο, για την καλή παρέα. Και η συζήτηση μας ήταν πολλά ενδιαφέρον. Οφείλω να ομολογήσω ότι μαζί σας επέρασα το έκανα και από τους συνομήλικους μου. Να έρχεστε συχνά. Εσύ γούστο να θέλεις να γίνουμε τσοκολίτη. Γιατί όχι. Ανδρέα μου, τα νιάτα, Ιε μου, πάσης τα νιάτα. Και να τον έχουμε του σερκού μας και τώρα είναι να μου τον ισνομπάρεις. Έτσι νομίζεις να μπεις στην υψηλή κοινωνία? Μπαίνω άλλη μέρα στην υψηλή κοινωνία. Πόψε έχω άλλα σχέδια. Χάνε τις γνωριμίες που ήταν να σου κάνει ο Ελευθεριάδης και νομίζεις να βρεις καλύτερα. Εσύ να μου έβρεις για κανένα από εκείνους που κρατώ ριάλια, για να έχουμε τον ήλιο μοίρα με εκείνους που τερκάζεις. Εγκάμνεις, μάνα μου, για την υψηλή κοινωνία. Εγκάμνεις. Δεν ανήσυχες, μαμά. Εναυκώ με τον Ανδρέα απόψε. Τηλεφώνησε μου την ώρα που έρχομαι. Είπε μας το να χαρώ. Ναι, είμαι πάρα πολλά χαρούμενη. Εσάς της μόλις το έμαθα. Εσάς της από τη χαρά μου. Ήταν πάρα πολλά διαφορετικός. Ήταν πολλά ερωτικός μαζί μου. Είπε μου ότι σκέφτεται. Πρέπει να φύγω. Πρέπει να φύγω να σου πω κάποια άλλη στιγμή. Τώρα που να επιστρέψω. Έτσι να πάει σε θα αλλάξεις ρούχα. Με τα ρούχα που σε πού το πρωί, κάμε ένα μπάνιο. Πρέπει να φύγω αμέσως. Πρώτα θα οσύλλω. Ρούθου πρώτα, Πρινά! Τώρα να δούμε την απογόραση πάλι του. Αν πιάσει τηλέφωνο σπίτι με να απαντήσεις. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Μπορείς να το κάνεις. Μπορείς να με καλύψεις. Οκ. Φτάνει να με κάνεις και ένα φόνο. Τι συμβαίνει? Τίποτε ρε. Να βγω έξω με κάτι φίλους που τους πάει. Στον να μου τα πρίζει μετά. Είπατε ότι να πάμε μαζί έξω. Εσένα γουστάρισε. Εν ήξερα εντελώς μου ήρθε το όνομα σου. Σε παρακαλώ. Πολλά πονηρή και... Εντάξει, εντάξει, δεν θέλω λεπτομέρειες. Καλά να περάσεις. Ευχαριστώ. Γεια. Θέλω ένα ταξί για το αεροδρόμιο. Τα κόρη είναι υπερόχη να έχουμε. Γυναίκα κανονική. Θέλει να καθαρή, να είναι κοκέτ. Μόλις τα κάνει, κλαίει. Πήραν που σένα. Και εσύ μόλις τα κάνεις, κλαίεις. Τις βρωμιές σου εννοώ. Κι αν πεινάς, κλαίει το μωρό. Αου, Παναγία μου, είμαι εσύ. Πονώ πάρα πολλά, διαλύθηκα. Να σου πω, τούτος ο κύκλος γίνεται να αλλάξει. Ενώ ο κύκλος που τρώει και κάνει τα... να συγχρονιστεί και να τα κάνει την ίδια ώρα και τα σκηνόμενα διαφορετικές στιγμές. Να μου θες να τρώει και να τα κάνει ταυτόχρονος για να μας διευκολύνει. Και δες να μας είπε ο Μιχάλης. Άντε και καλά ξενύχτια. Να σου πω. Δεν λέω το μωρό. Δεν την ακούω αναπνέει. Μια μου ρε Λουκά, είναι τα κουβέντες εντούτες τώρα. Άντε μάνα μου, άντε ζουμίθου. Σε παρακαλώ, με μου μιλάς, σε μια ώρα να ξυπνήσει πάλι. Να πω γίνε. Τίποτε, μια χαρά είναι το μωρό να πνέει. Παναγιά μου, τι θες μου βάλεις ρε φίλε μου. Αλλά όλοι οι γονείς το ίδιο πράγμα είμαστε να... Θυμίζω τη μαμά μου που μου λάλλει να την πούμε μωρόν έβαλε με πας στο στήθος της να τσουμηθώ για να με νιώθει μισού, να με ακούει. Σκέφτομαι μου μωρόν ήμουν 5 χρονών και μάθη μου εδώ. Άντε. Άτε ρε Ελένα, τσίπα σου το, εξύπνησε το μωρό γιατί επίνασε. Επίνασε γιατί ελίον το γάλα που της έκανες μέσα στο πιτέλο. Πεινά το μωρό, αγαπή μου, πεινά! Εντάξει, αύριο θα σκόμουν ζακά. Έκαμε τα ρε Λούκα, έκαμε τα γι' αυτόν κλαίει. Πήγαινε, φέρε μια πάνε να αλλάξει. Αγαπή μου, έκαμε. Δεν είμαι γάρος, τον έπαθα. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, έχω δίψεις. Δεν μπορώ ρε Αθηνά, ταυτίζουμε. Όσο σκέφτομαι τι γίνει και στον Αντρέα, ταυτίζουμε. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να υπάρχει μια γκόμενα τσαμέξω που μου έκρυψε ένα μωρό δικό μου. Ποια γκόμενα ρε Παύλο, δεν μου λαλείς. Η Έλενα είναι οποιαδήποτε γκόμενα στη ζωή του Αντρέα. Τούτον ήβρες να πεις τώρα. Που τούτα ούλα τούτον σε πείραξε. Το ποια είναι η θέση της Έλενα στη ζωή του Αντρέα, οξάτα ότι έχει ένα μωρό μαζί του που το κρύφκει. Έλεος Αθηνά. Πέ μου, εσύ θα μου έκρυφκες ποτέ ένα μωρό? Ρε Παύλο μου, σε παρακαλώ. Μη με χαϊδεύκεις. Έχεις επιχειρήματα? Μπορείς να με ησυχάσεις προς τις ενοχές μου? Μπορείς να με κάνεις να αξιάσω ούλα εκείνα που έμαθα? Α? Δεν μπορείς. Ξέρεις Αθήνα ότι αν έγινε το δικαστήριο θα δικάζουν και εσύ. Θα είχαν απόλυτο δίκιο. Πολλά στα ξενίτια το ρίξετε ουλίδα μέσα και εγώ με μόνη μου σαν τον Κούκο. Πού έπιες? Ακόμα να σου πω. Όλα μου βγάλει γλώσσα εμένα και να μου λαλείς πού πήγα. Έτσι έχω γενέκα. Ελεύθερος άνθρωπος είμαι. Πού να δράσουσα. Γυρίζεις εκεί. Καταφωνή. Καλησπέρα. Καλησπέρα για μου. Έρετε. Πού εγύριζες τόσες ώρες? Τύπου ήμουν στο φίλο μου το Φέδωνα που χώρισε. Πάλε. Κάθε μέρα να είστε μαζί τώρα. Πόσο καιρό να συνεχιστεί το φιολί? Α, έτσι όπως το συγκόφκο. Καμιά 40 μέρες θέλετε να... Σοβαρά. Να έρθεις τα ίσια του, ναι. Γιατί? Έχει τίποτε πέφτος και θέλει 40 μέρες. Όξαν τίποτε λεγόνας, δεν το ξέρω. Α, δεν το ξέρεις. Άκου να δεις που γίνεται τώρα. Είπα μου, άκουσα δηλαδή, ότι άμα ένας άνθρωπος πάθει μεγάλο σοκ, ας πούμε, χωρισμό, ναι. Θέλει καμιά 40 μέρες να επανέλθει. Μάλιστα. Α, κάτι σαν το βιολογικό ρολόι, ρε αγάπη μου, ας πούμε. Ούτε εγώ το ήξερα, σήμερα το έμαθα. Ούτε εγώ. Α, ναι. Να του πεις να πάει αλλού να μου τα ντεύκουν, γιατί εσύ είσαι γυναίκα, ξέρεις. Ναι, ρε, ορέστη μου, έπρεπε να το πείσεις για μου. Συγγνώμη που μπαίνω κιόλας, αλλά γυναίκα σου ανησυχεί. Πιάσε έναν τηλέφωνο. Με τι γράφει τσέσαι κανονικά, για μου. Πιάσε τηλέφωνο. Εντάξει, ξεχάστηκα, αφαιρέθηκα. Ναι, εγώ, ενίσταξα. Καλή νύχτα. Καλή νύχτα, εγώ. Τα ξέρω, Έλλη μου, αλλά δεν πάμε καλά. Παπά, λαλείς να συγκωμένα. Δεν ξέρω, μάνα μου, αν συγκωμένα, αλλά κατά τσί πάει πάντως. Και εσύ, ρε, Έλλη μου, θέλεις μου ελευθερία, ρε, θέλεις μου καφέδες με τις φιλενάδες σου. Ορίστε τώρα, μαζεύκεται. Αν μαζευτώ κι εγώ. Μαζευτεί, μα τώρα και να πάει. Μόνο μου τους ήβρε πόρτα ανοιχτή, εγκλικάθηκε. Έλλη μου, έτσι είμαστε εμείς οι άντρες. Άμα μας εξαπολύσουν τα λουρκά, πετούμε. Τι να κάνω, ρε παπά μου. Κοίταξε, μάνα μου, θέλει γλύκα το πράγμα. Πρέπει να του μιλάς ωραία. Να του μιλάς και να στάσει το στόμα σου μέλι. Έλλη μου, τελευταίος ενίκες 2 φάουσα, ξέρεις το. Μετά ένα σκεφτό, ένα τότε. Μάτε, καλή νύχτα, να πιω λίγο νερό και να πάω πιάσω. Ετσουμήθηκε. Έφυγε το πιπέρο να μην πνίδω μόνο. Τώρα ετσουμισμένη. Τι εννοείς ρε Ελένα μου, για το όνομα του Θεού, φύγε το πιπέρο, λαλώς είδες κανέναν άνθρωπο να τρώει σαν κοιμάται. Μάνα μου, μένα να κατώνεσαι, ξέρω να μου κάνω. Πού ξέρεις τι κάνεις ρε Ελένα, α? Και εσένα το πρώτο σου μωρό και εμένα το πρώτο μου μωρό. Ό,τι ξέρω εγώ ξέρεις και εσύ. Πώς μπορείς εσύ να ξέρεις κάτι παραπάνω από μένα? Εγώ είμαι μάνα. Και εγώ είμαι πατέρας. Υποβαθμίζεις τον ρόλο του πατέρα, δηλαδή. Εγώ, η φύση. Είδες κανέναν αρσενικό ζωάκι να θυλάζει, α? Όχι. Κάποια πράγματα εγώ ξέρω τα από ένστικτο, κυρία. Το ένστικτο σου, είδες? Να μάθεις. Να μου κάνεις και την έξυπνη. Ξέρεις τα από ένστικτο. Αν είσαι ένστικτο, θα μίλας που πάνω από το μωρό να το ξυπνήσεις. Να σου πω. Άρα για να κάνουμε βάρδιες, δεν θα τη βγάλουμε διαφορετικά. Τι με είσαι και δεν ράζει τώρα. Είναι τσίχας. Να πάω να κάνω κανένα 2 μελέτες να φάμε πίνας. Δεν να σου κάνω πισινά. Το μόνο που θέλω είναι για την επόμενη μισή ώρα να μιλήσω. Να κλείσω τα μάτια. Κοίτα με, κλείω. Sure. Μην διανοηθείς να μου γυρίζεις ξανά, εντάξει. Αηδιάζεις με. Έναν πράγμα δεν έχεις καταλάβει. Ότι και ο Παύλος να μην υπήρχε στη ζωή μου, θα γυρίζα ποτέ σε σένα, γιατί... Δημήτρη, ό,τι και να πεις, ό,τι και να κάνεις, ξέρω ότι εσύ εύθυνεσαι για τον βιασμό της Έλλης. Ο Στέφανος είναι απλά υποχείριος σου. Εσύ είσαι ο εγκεφαλός και ό,τι και να κάνεις, τίποτε να αλλάζει. Να πελάνουμε να συνεχίζεις έτσι. Ξέρεις το, ναι. Ειλικρινά, ένα αντέχεται άλλο με την κατάσταση. Η κατάσταση μου μαρτύριο. Να πω να αντιθώ, να πω μια πόρτα. Τι! Πού είναι να πάεις! Δεν ήξερα, ρε Παύλο, να είμαι γύρω-γύρω στη γειτονιά. Ειλικρινά, δεν ήξερα τι άλλο μπορώ να κάνω. Κατηγορείς με, μ' αφήνεις να κοιμηθώ. Έσπασες μου τα νεύρα μου, ξέρεις το. Κάπως πρέπει να ξεσπάσω, νομίζεις. Γεμώσετε με ενοχές. Και αναγκάζετε με να κλείσω στόμα μου, Αθηνά. Ως και την αλλεργία του μωρού εφορτώσε την πάνω μου! Έλεος δηλαδή, ποιο να το πω για να πιστέψει! Να σου πω, Ανή, διαχειρίσου τις ενοχές σου, κάμε ό,τι θέλεις. Η πιενεπέδο του Αντρέα, σκάσε επιτέλους! Έναν αντέχω άλλο! Προσπαθώ να σας πω ότι στις 2 μέρες να κοιμηθώ, γεννήσαμε μωρό. Δεν μπορώ να πετάσω αεροπλάνο. Θέλετε να πάθουμε κανένα ατύχημα και να βρούμε. Λουκά, φιέ θα μου την ξυπνήσεις και θα σε πάρει και θα σε σηκώσει. Προσπαθώ να σου εξηγήσω ότι εσύ 2 μέρες να κοιμηθώ, γεννήσαμε μωρό. Δεν μπορώ να πετάσω αεροπλάνο. Θέλετε να πάθουμε κανένα ατύχημα και να βρούμε. Γιατί με κόφτε με να έπαθα γρήπη 3, συναδέλφοι. Ας σε προσέχω. Έτσι γέννα που κάμανε, γρήπη που πάθανε. Εγώ γεννήσαμε έτσι. Γρυπώθηκα και πρέπει να προσέχω. Με φωνάζεις, είπα σου. Εγώ. Εγέννα που έκανα. Έτσι γρήπη που πιάσα για να προσέχω. Έλα σου πω, δικαιωμάτια θα την πιάσω. Άντε, χαίρετε. Γιατί δεν πας πόσο να μιλήσεις. Διότι ήθελα να δω εσύ σωστά που βάλες, οι μεζούρες που βάλες σωστές, μετά ημέρα. Ρε Λουκά, άτε παρέτα μας, α, παρέτα μας. Εσένα να σε παρετήσω, την κόρη μου όχι. Κλείωρα, πήρε να φέρει ένα μωρομάντιλο. Φέρε μωρομάντιλα. Πού είναι τα μωρομάντιλα. Μα ποια μωρομάντιλα, φελείψαν τα μωρομάντιλα, ρε μωρό μου. Πάντα εσύ μου τα καταγωνιάζεις, εξαφανίζεις μου τα. Δηλαδή η έννοια σου αντί να είναι να πάει να φέρεις μωρομάντιλα, να είσαι υπεύθυνος για αυτό το πράγμα, μετράς με τις μεζούρες. Εγώ φταίω, πάω να φέρω μωρομάντιλα. Άντε σε παρακάτω. Αυτό το νιώθω, με θέλεις όσο σε θέλω κι εγώ. Που κολλάς. Δεν ήξερα αν είναι εσένα που θέλω ή αν θέλω να ξεφύγω από την καθημερινότητα. Είναι ξεκαθαρό μες στο μυαλό μου. Τόσο όριμη πια. Υπάρχουν στιγμές που η καθημερινότητα πνίει με. Που φαντάζομαι την ιδανική ζωή. Με ταξίδια, νεμελιά, ρούχα, ψώνια, γέλιο. Και τούτα ούλα βλέπω στο πρόσωπό σου. Γιατί του είναι την εικόνα μου έδωσες. Που την άλλη η γαλήνη, η σιγουριά και η ασφάλεια και η ηρεμία βρίσκονται στο πρόσωπο του Ορέστη. Ξέρω ότι μαντζομαι για πάντα. Κι εγώ δεν είμαι κορέτσι για να μείνω, Στεφανή. Ούτε για πλάκα. Έτσι έμαθα από τη μαμά μου και έτσι είμαι. Και να σου πω την αλήθεια, δεν μου δημιουργείς καμιά ασφάλεια. Δεν πάμε καλά. Τι? Τίποτα, κάτι δικά μου σκέφτομαι. Σ' ακούω αυτά που λες. Μ' αρέσει ο τρόπος που εκφράζεσαι. Ο τρόπος που αναλύεις τα πράγματα και ας μην με συμφέρει. Μου αρέσεις. Πολύ. Τέλος. Πάω να μείνω στον παπά μου απόψε. Πολλά ωραία. Δηλαδή πάλι εγώ να εμπληρώσω. Όχι, Παύλο, δεν θα την πληρώσεις εσύ. Απλά προφανώς οι συγκυρίες στη ζωή της Έλενας φέρνουν μέσα μας τα αποτελέσματα. Η Αθηνά, η δική μου η Αθηνά, δεν θα κρατά ποτέ έτσι μυστικό. Ούτε ένα συνένοχο σε κάτι τέτοιο. Η δική σου η Αθηνά όμως έπαιξε, εντάξει. Γιατί είμαι άνθρωπος, δεν είμαι Θεός. Τι δεν καταλαβαίνεις δηλαδή. Ο Ανδρέας λιώνει για την Έλενα. Αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα, μπορεί να ήμουν κι εγώ διαφορετικός. Αλλά τη στιγμή που ξέρω ότι ο Ανδρέας θέλει όσο τίποτε άλλο στον κόσμο να μαζί με την Έλενα και να μεγαλώσουν μαζί των μωρών τους που δεν το ξέρει, πελανίσκω. Και όσο σκέφτομαι ότι και η Έλενα το ίδιο θέλει, δεν ξέρω τι να πω. Να σου πω, η Έλενα πάντως, έτσι για να ξέρεις, είπε μου να σου πω συγχαρητήρια για το ήθος σου. Κρίμα που δεν μπορώ να πω κι εγώ το ίδιο. Για εκείνη. Και για το γαούριν τον Λούκα. Και για σέναν, Αθήνα. Και τι, εγώ τι πρέπει να κάνω δηλαδή τώρα, να ανέχουμε, τους φίλους σου, επειδή απλά φίλοι σου. Ωραία. Κάνει, εντάξει, αρκετά. Πώς δάμε. Ανδρέα μου, να σου πω. Λέω να πάω να δω την Έλενα κάποια στιγμή, βέβαια, που θα λείπει ο άλλος. Να δω το μωρό, να της πάω ένα δώρο. Σε πειράζει? Όχι. Αλλά μόνο για τούτον να πάεις. Καμιά άλλη κουβέντα, εντάξει. Τι λες, παιδί μου, με έχεις για τέτοιο άνθρωπο? Έχω σε, ναι. Εντάξει, ό,τι πεις. Δεν μου λες, εσένα σε πήρε τηλέφωνο καθόλου η Έλενα, μιλήσατε? Πήρα την εγώ για να της ευχηθώ. Φτάνει. Δεν θέλω άλλες ερωτήσεις. Μάλιστα. Ανδρέα, γιατί αγόρι μου δεν πας μια εκδρομή έτσι, να πάρεις τους φίλους σου και να φύγετε 2-3 μέρες, να αναζωογονηθείς, ε? Δεν θέλω ρε μαμά, έχω ρίξει. Τι έχω ζητική άβαλμα να κάνω, έλα. Ξέρεις τι δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς γίνεται ρε παιδί μου, με αυτή την ψυχολογία που έχεις, να μπορείς να διαβάζεις. Περίεργο, ναι. Ξέρεις κάτι, μόνο με τον μπορώ να ξεχάσω το. Αμάν της μιλάς τώρα που την ταΐζεις, θωρείς εσύ εν τρώια. Στα πολύ το δίκιο, προσεξάω και εγώ. Προτιμά να χαζεύκει δεξιά αριστερά, παρά να εστιαστεί στο φαΐ. Άσε που τον μπάνιο της προτιμά το χλιαρώνει η κυρία, το πολλά ζεστό ενοχλεί την. Να σου πω είναι αλήθεια, και εμένα ενοχλεί με το ζεστό νερό, αλλά η κοκόνα μας πρέπει να μάθει γιατί το ζεστό νερό είναι χαλαρό. Μάλλον δεν θέλει να χαλαρεί. Θέλει σπίτ το μωρό μου. Αν πήρε που σένα, ανεσωθήκαμε. Ναι, γιατί εσύ πάει πίσω. Πιλότος άνθρωπος, να μπου, έτσι σε κανένα γραφείο που δουλεύεις, ολόκληρα αεροπλάνα που πετάς. Πάντως είναι αλήθεια ότι επειδή λίγο σαβούνι μου έκανα μπάνιο μες στα μάτια της και δεν έφκανε ένα άχνο. Πολλά περίεργο μωρό. Μα τι είναι το μωρό μας νομίζεις, κανέναν κλαψάρικο? Ναι, συνέχεια. Είναι σκληροτράχυλη. Αρέσκει μου έτσι, αρέσκει μου. Πραγματικά έτσι να είναι δυναμικό το κορίτσι μας. Οι γυναίκες οι κλαψάρισες νευριάζουν. Δεν σχολείο να στείλουμε. Α, όχι, με μου άρκεψες τώρα, θα γίνουμε σαν τους περιπέζουμε. Ξύπνησε. Ξύπνησε το μωράκι. Επίνασε. Είπα σου το εγώ, δεν την έκανες το καλά μου τις έδωσες. Μωράκι μου. Όχι, αχιάστηκε. Έτσι υπερπαραγωγή. Ούτε στο Hollywood. Άντε, πέντε φέρε καμιά μπάνα να αλλάξω. Το ξυκόρι μου, πάνω φέρω παντάκι. Παντάκι. Βρε, Ανδρέα μου γλυκέ, μπορεί με το διάβασμα να ξεφεύγεις, αλλά είναι υποκατάστατο. Γιατί βρε, αγοράκι μου, δεν βγαίνεις έξω μια βόλτα, γιατί δεν χαίρεσαι τη ζωή? Καλά ρε μαμά, εσύ αντί να χαίρεσαι που θυκευάζω, λαλείς μου την τσέπου πάνω. Για το καλό σου βρε, αγοράκι. Πού είσαι ρε παιδί? Παύλο μου, τι κάνεις αγόρι μου? Είσαι καλά, η Αθηνούλα καλά, ε? Μια χαρά είναι η Αθήνα, μια χαρά. Τσακωθήκατε. Το καταλαβαίνω, βρε, το καταλαβαίνω από τον ήχο της φωνής σου. Τσακωθήκατε. Να σου πω, εγώ κάτι τέτοια, έξτρα. Ρε μαμά, ζατσίνε, πέλαρε στον άνθρωπο, να πεις τον ήσυχο. Λοιπόν, κερνάτε καφέ. Και καφέ κερνάμε και απ' όλα κερνάμε. Αλλά γιατί, βρε πουλάκια μου, δεν βγαίνετε έξω να πιείτε το καφέ σας, νέοι άνθρωποι? Είναι δυνατόν να θέλετε να κάτσετε μέσα σαν τους κατόγερους? Αχ, μωρέ και νάχα, τα νιάτα σας νάχα. Δεν θες βαμία καφέ έξω? Όχι, δεν πούμε εσύ. Όχι, ούτε εγώ. Εντάξει. Ωραία. Ωραία, να κάτσετε έτσι μέσα, να μιζεριάσετε. Και αν νομίζετε ότι θα βρεθεί καμία γυναίκα να σας πει ευχαριστώ γι' αυτό, σας γελάσανε. Βρε, η γυναίκα τον άντρα τον θέλει, πώς να σας πω, να είναι έτσι αποφασιστικός, δυνατός. Να τη φτύνει άμα χρειάζεται, να μην τη δίνει και πολύ σημασία. Μάλιστα, δηλαδή εσείς προτείνετε να σφτύνουμε τις γυναίκες. Όχι ρε πουλάκι μου. Αλλά οι γυναίκες, πώς να σου πω, έτσι καψουρεύονται. Όταν η γυναίκα θέλει να έχει τα πάνω χέρι, όταν λοιπόν το αποκτήσει το απάνω χέρι, τότε αρχίζει και βαριέται. Καταλαβαίνεις τι λέω. Ακούεις, Αντρικό, επήραμε τη ζωή μας λάθος, φίλε. Αφήστε τη μάνα μου να μιλάει. Ζάχαρη. Ναι, πιω. Πιω. Βρε, να με ακούτε, βρε. Έχω πείρα. Η πείρα είναι χρυσός. Πώς γίνεται να ενταξία μου το πράγμα, ούλοι γονείς να λένε πάντα τα ίδια πράγματα. Να σου εξηγήσω, ρε φίλε. Λοιπόν, τούτοι έχουν σωματείο. Μαζεύκονται όλοι μαζί, κάνουν σύναξη και αποφασίζουν. Έτοιμοι τώρα, έτοιμοι να το πει. Έλα, πέτω, πέτω ρε μαμά. Δικό μου. Αν είχα εγώ τα νιάτα σας και μπορούσα να επιστρέψω πίσω να δεις τη θάλασσα. Είναι έτσι, πλάτε, ρε. Βλαμμένα. Βλαμμένα. Άντε. Καμιά αγκαλιά είναι καλύτερη από τη δική σου. Πουθενά νιώθω πως είναι ασφαλή. Είσαι μια πονηρή εσύ. Να που λαλείς τώρα. Με την αλήθεια μου λένε. Είναι η μόνη αγκαλιά που ξέρω ότι θα είναι πρώτα σου πότε. Ξέρεις κάτι ρε Αθήνα. Κάμνη μου εντύπωση που δεν ξανασυχνάφερες ποτέ την βιολογική σου μάνα. Παλιά κάμνη σαν την Πελίν να μάθεις. Γιατί. Γιατί ρε παπά, που τότε που θυκιάβασα τούτα ούλα για την πολιτική της καριέρα, αν δεν ξέρω εγώ τι, δεν με αφορά, δεν νιώθω τίποτα, ούτε ακόμα όταν είδα τη φωτογραφία της. Σαν να μην την ξέρω με τη γυναίκα. Σαν να μην ήταν ποτέ μάνα μου. Α, σαν να μην ήταν ποτέ μάνα σου. Με τον Παύλο, είσαστε λίγο ατσακωμένοι. Έφη μου, να αλλάσουμε κουβέντα. Τι νόημα έχει. Άντε καλέ, τον Αντρέα μου δεν τον ενοχλεί αυτή η συζήτηση. Δεν μου λες, αλήθεια το είδες το μωρό. Όχι, όχι καθόλου. Γιατί ρε, η Αθηνά είπε μου ότι μοιάζει της Έλενας, ότι είναι όμορφο. Παιδιά, εγώ νομίζω ότι εξήχασα ένα πολύ σημαντικό ραντεβού που έχω ρε Αντρέα και πρέπει να φύγω τώρα. Εσείς άλλους πελάτες, τώρα δεν μου. Λοιπόν, γεια σας, έφυγα. Καλέ, είναι πολύ κυκλοθυμικός ο φίλος σου. Όλοι λίγο πολλά. Είμαστε. Τι λες, παιδάκι μου, αυτός είναι χάλια. Δεν τον είδες πώς πετάχτηκε και σηκώθηκε και έφυγε. Βρε, Αντρέα μου, βρε γλυκό μου, δεν έχεις κανένα φίλο έτσι λίγο πιο νορμάλ να κάνεις παρέα, γιατί φοβάμαι ότι κι εσύ επηρεάζεσαι. Γεια σας. Μπορώ να δω παρακαλώ τον κύριο Δημήτρη Ελευθεριάδη. Αμέσως. Νικηφόρε. Πήγαινε μέσα λοιπόν. Έλα μέσα. Τι θες εδώ. Έμαθα ότι μου είπαν κάποιοι γνωστοί ότι έμενε εδώ η Αλεξάνδρα με τη Δανάη. Και επειδή η Δανάη μου έδωσε ένα αριθμό κινητού, αλλά το έχει κλειστό συνέχεια. Μετακόμισε. Αυτές τις μέρες μάλιστα βρίσκεται στο Λονδίνο με τη μάνα της. Έρχεται αύριο μεθαύριο. Εντάξει, ευχαριστώ. Συγγνώμη για την ενόχληση. Μισό λεπτό. Δημήτρη, άστο. Μετά από τόσα χρόνια... Μισό λεπτό είπα. Θέλω να σου μιλήσω. Έλα, πέρασε. Ο ίδιος είσαι όμως. Δεν αλλάξεις καθόλου. Κι ας πάνε 9 χρόνια από τότε που έχω να σε δω. Νικηφορέ, άκουσε με. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί και δεν θέλω να κατευτώ. Ό,τι και να γίνει όμως με την ξαδέρφη μου, την κόρη σου της ακάτεψες. Τι σου φταίξε. Τούτο δεν αφορά κανένα. Αυτό θα το συζητήσω εγώ με τη Δανάη. Πριν το συζητήσεις, πρέπει να σου πω ότι έκανε 2 απόπειρες αυτοκτονίας μέσα σε 2 μήνες. Και η αιτία είσαι εσύ. Έλα, κορί. Φύγατε. Πού? Στον Πεδουλά. Με τον Ανδρέα. Α, μπράβο, μπράβο. Εμείνετε λίγο και πάνω, ήταν αρτή. Τώρα που τον έχεις που κοντά, απομονωμένο. Ναι, όχι να μην έρθεις πόψε. Μείνετε άλλη μια νύχτα. Εντζε κρυάδα. Άτε, ούλα, έχω πρέπει να σου ταραλώ. Μπράβο, μπράβο. Άτε, γεια σου, γεια σου. Γεια. Καλά, δεν καταλάβει ότι πρέπει να παίξει κουδούνι. Μπορεί να μας τη ξυπνήσει, ξέρω ότι σου μωρό. Πας και σαν Τζίμις. Τι κάνει η κοκλά? Να μου κοιμάται. Α, συγγνώμη. Τι έγινε εξουθενώς εσάς, γιατί είστε έτσι. Ωραία. Θα αναλάβω εγώ 4 ώρες να πάτε να κοιμηθείτε, να ξεκουραστείτε και να μην έχετε καμία ανένεια. Να αποδεχτώ. Αθηνά μου, το πιπέρον πάει σιγά σιγά, ξέρεις, το γαλατάκι. Θέλει υπομονή, να. Και μόλις τελειώσει το γάλα της, να πιάσεις το μωρό έτσι σιγά σιγά το χέρι σου κάτω από το κεφαλάκι, να το φέρεις έτσι το μωρό, να του χτυπήσεις λίγο στην πλατούλα και να ρευτεί. Άμα ρευτεί, είσαι μια χαρά. Αν και αναλέξεις πάντα, κρεμούδα όπως και δίποτε, διότι θα σε κάψει το μωρό. Αν και το άλλο. Προσπαθά να μην ανασκελά γιατί μπορεί να καμιλιώνει με τούι και να πνέει, να είναι πάντα πλευρό. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, τελείωσες Λουκά μου. Άντε, Άγγελε. Πήγαινε, πέσεις και να μας βγάλεις για τριγώνα εκείνο θέναν λολιό. Πήγαινε να τα πω εγώ της Αθήνας. Σε που τα ξέρεις όλα δηλαδή. Ναι. Α, εδώ γελάμε. Με πήρε πολλά το ρόλο του στα σοβαρά. Ναι, αγάπη μου. Ταγμένος μπαμπάς. Άφης μας, εμάς πέ μου, εσύ τι έγινε με τον Παύλο. Τι να γίνει ρε Λόλα μου, εντάξει. Μπαίνει σε διαδικασίες, σπάζει μου τα νεύρα μου, αλλά τουλάχιστον ξέρω ότι θα μιλήσει. Πέ μου τι να κάνω και μετά να τα πούμε, μιλάτε τα. Ακούω οδηγίες. Φεύγω. Δεν θέλω να το συζητήσω μαζί σου. Απλά νόμιζα ότι μου έδωσε ένα λάθος αριθμό η Δανάη. Για μισό λεπτό. Εσύ πριν από λίγο έκλαιγες με λυγμούς. Έκανα αμά να σε συνεφέρω. Αυτή η συμπεριφορά σου είναι αντιφατική, είναι τη φορά. Απ' τη μια φαίνεται να υποφέρεις για την Δανάη και απ' την άλλη εξαφανίστηκες 9 ολόκληρα χρόνια και έκανες άλλη οικογένεια. Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Να καταλάβεις τι. Εγώ δεν φταίω σε τίποτε. Είναι εξαδέρφη σου που έφταει. Και η μικρή. Η Δανάη εθιάλεξε έναν άλλον πατέρα. Ωπα ρε, δική σου έρχεται ποτά. Κάμε το ελίθωρις, ρε, κάμε το ελίθωρις. Να μπαιδε θυμωμένη. Όχι ρε, με συνταγή χαρά ρε. Παίξε το κούλ άνετος. Μωρό μου, ήξερα ότι σχολάνες έτσι ώρα και είπα να έρθω που θα με. Θα με συστήσεις το φίλο σου. Ναι. Φεδόνα, η Έλλη, η γενέγα μου, Έλλη ο Φεδόνας. Συνάδερφος. Χαίρομαι πολύ. Πολλά λερόμες να ζει. Δεν πειράζει. Δεν έχουμε χαρτομάντιλα όμως. Τώρα. Μην πειράζει ρε αγάπη μου, σιχά. Τι χάθηκε ο κόσμος. Να πω να πληθώδαμε στη βρύση, όπως πλήρες και στρήσεις. Λοιπόν, αφού σχολάνετε τώρα, πάμε όλοι μαζί για έναν καφέ. Α? Μιέλη, να της αλλάξω όνομα, Χριστίνα. Να της φωνάζω Μελένια, είσαι δίκιο. Όχι, η Αθηνά τσακωμένη ακόμα με τον Παύλο, αλλά ένας σοβαρός ο λόγος. Ποιον? Να θωρώ πίσω μου που μου λαλούν. Α, ναι. Ναι. Εύκαλα φωτογραφίες του Ανδρέα. Γινήκαμε ρεζίλη. Μα πότε δεν θυμώσω ρε Χριστίνα. Έγιναν και το κοπελούι. Νόμιζε ότι τον έχασα τέλεια. Χριστίνα, με ξετοιμάζεις, σε παρακαλώ. Άντε να δω. Κλείσ' το στόμα σου. Χριστίνα, να μάθεις να μιλάς κόσμια, εντάξει. Συγγνώμη, εντάξει. Είπα συγγνώμη ρε Χριστίνα. Καταλαβαίνω την αγωνία σου. Πού είσαι? Που θέλω. Γιατί μιλάς σιγά. Είσαι μεγκόμενο, ναι. Ήξερα, το είσαι μεγκόμενο. Παύλο, είσαι ηλίθιος. Ένα μπορώ, το είσαι ηλίθιος. Α, κατάλαβα. Κλειώσε, έχω δουλειά. Ο Αντρέας είναι χάλια, αν και κοφτής όμως, ναι. Ακού να σου πω, όλοι είμαστε χάλια, εντάξει. Άντε, χαίρετε. Χαίρετε, μισή. Ποιος χαίρετε. Κανένας δεν χαίρετε. Να μου κάνει και μούτρα κιόλας. Αυτή είναι πάρα τώρα. Καλώς την. Έλα, πέ μου, πώς σε πέρασε. Γιατί που έπιες στην κυρία του μωρού μου, αν μη είπες τίποτε. Τι έπαθες. Από σιμούια μου γιάζεται. Πόσες φορές να σου το πω. Είπα σου το σιγά σιγά για να μην πάθεις τίποτε. Είχα την εξυπνάδα, έπιας τα Γιάννενα και κρύψα σου το. Έπιας τον τάφο του μωρού μου, που την περασμένη εβδομάδα είδα με τα μάτια μου το όνομα του και την φωτογραφία του. Σήμερα, ξέρεις να μπέγραφε άλλο όνομα. Πού είναι το μωρό μου. Θεέ μου, πού είναι το μωρό μου. Ζει, ζει, πού είναι. Ήταν στημένο του το λουλό. Ναι, λοιπόν. Ήταν στημένο. Μαι μου πεις ότι δεν ξέρεις το. Κοιμήθηκε μου δίπλα μου. Φάμε την ονά της. Ευχαριστώ. Τι ευχαριστής ρε βλάκα. Ο άλλος ξεράθηκε. Δεν ήταν μου μάνα μου γιατρής για τις πράγματα. Ποτέ να τη βαφτίσουμε. Ένα ζεστάνει λίγο ο καιρός ποτέ. Ιούνιο λέω. Χριστίνα. Το όνομα της μαμάς μου. Ταρκάζει της. Και σκέφτηκα να της δώσω ακόμα έναν όνομα, έτσι, δίπλα. Σοβαρά. Ξέρεις ότι μπορούν τσινώνες να διαλέξουν όνομα. Τι θα λες για ηλέκτρα. Αρέσκει μου πάρα πολλά. Αν δεν πει ναι. Όχι. Τι θα λες για Αθηνά, που μου αρέσει και εμένα. Καμίς μου πλάκα να μην. Έλα, έλα, σταμάτα. Σταμάτα, είμαστε ηλίθιοι. Δεν ήξερες γιατί το καμά. Γιατί τον τελευταίο καιρό ετοιμάζεσαι να πάει να του τα πεις ούλα και να πιάσεις το μωρό και να το φέρεις. Τι τέλος ήταν να ζείτε, α, χωρίς μπακύρα. Επειδή έτσι πάντως τα ούλα. Είναι οι καπήλιες με την αρφή μου και μάθαν το γιόνι πιάσου. Α, πού είπες. Τα που είπες! Μπορεί να έκαμες έτσι πράγμα. Μπορεί να μου έκαμες έτσι πράγμα! Ήρθες να με είδες με τα κλαίω όλα νιώθω! Έκανες ένα μήνα! Παρά να κλαίεις μια ζωή! Κάθε νύχτα μου κλαίω μέσα μου για τον γιο μου! Πεδανίσκω κλαίω, πεδανίσκω! Είσαι μια σκύλα! Τώρα να σου βγάλω την καρδιά σου και να σου πήξω το μαγιάρι να θα φτάνεις στα πιο γέννα! Ήρθες να με έκαμες με να πιστεύω ή το μόνο μου έπαιρνε! Δεν σε μπόρεσες να μου κάνεις έτσι πράγμα! Μη σώζε! Μη σώζε! Μη σώζε! Μη σώζε! Μη σώζε! Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Βοηθέως μωρή μου, πεθανίσκω, ένα γιατρό. Να μεν να πεθάνεις. Εγώ τον περιμένω. Να βγει η ψυχή σου πρώτα. Εν τέλεια πελώς, εξεσήκωσαν όλα τα καταστήματα. Φαντάσου τι θα έκαμε εντός άνθρωπος αν ήξερε ο Ρέντζο δικαιεί του πραγματικά. Ξέρει το. Ρε φίλε, αποφεύγεις με. Όχι ρε φίλε. Απλά τώρα τελευταία δεν είμαι πολύ καλά. Ωραία, έρχομαι. Πάει στα αυξήσεω πάνω δηλαδή. Είσαι μεγάλο φρός, ξέρεις το. Ακού να σου πω. Είπες μου τόσα πολλά πράγματα. Κατηγορήσες με για τόσες πολλές βλακίες που νομίζω ότι είναι καλύτερα να κάνουμε ένα διάλειμμα. Βρε μου δικηγόρο. Εν έχω δικηγόρο. Θέλω έναν καλό ποινικολόγο. Σκότωσα τη μαμά μου. Έκανα σου κάτι, είπα κάτι που σε πείραξε. Δεν φίλε καμία σχέση. Δεν φεύγω που δάμε αν δεν μου πεις πόψε. Θέλεις να μου πεις ποια είναι τούτη η ζωή που σου στέλνει μηνύματα μέσα στο Facebook να με γίνει πανικός να μέσα άμους. Άξις και ξερός. Εμπήκα και είδα. Έλα σου πω να μιλήσουμε αύριο γιατί είμαι εδώ μες στην έρευνα και δεν μπορώ να μιλήσω. Και πότε μπόρεσες. Να σου πω κάτι. Να μην κάνεις τον κόπο. Να μην με πιάσεις ποτέ. Να μείνεις συνέχεια με την Έλενα σου. Εμίλησα σου μια, εμίλησα σου δυο, αλλάζεις με γραμμένη εσύ. Άντε με τούτην την Έλενα. Ενώ κατάλαβα ρε γιατρέ, δηλαδή η δουλειά σου πια είναι μόνη. Να σε ξυπνώ να μαθαίνω πράγματα. Όταν σπούδαζες γιατρός δεν το ξέρεις το πράγμα. Να μου θυμώσεις κιόλας. Να σε πιάσω όσες φορές θέλω, ενώ κατάλαβα. Θέλω να μου πεις τι να κάνω. Πάνω στο αντικείμενο που την χτύπησε στο κεφάλι όμως, δεν βράμανε αποτυπώματα δικά σας. Λογικό. Μόλις εμπήκα σοκαρίστηκα. Έπιασα το στα σέρκα.